Λοιπόν, αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πολύ δύσκολα γιατί οι δύο ομάδες αυτές είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Και από την άλλη είναι δύο παιχνίδια το ένα πίσω από το άλλο, Κυριακή και Δευτέρα. Θα πρέπει να διαχειριστούμε πολύ την κούραση που θα έχουμε από το πρώτο παιχνίδι. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που έχουμε μέσα στην έδρα μας να πάρουμε ό,τι πιο πολύ μπορούμε από αυτά τα δύο παιχνίδια. Δείξαμε ότι την Αυστρία μπορέσαμε και την κοιτάξαμε στα μάτια και από δικά μας λάθη μπορώ να πω χάσαμε το παιχνίδι μέσα στην Αυστρία. Σήμερα ξεκινήσαμε την προετοιμασία μας. Το καλό είναι ότι όλα τα παιδιά είναι σε πολύ καλό αγωνιστικό ρυθμό, παίρνουν πολύ χρόνο φέτος στις ομάδες τους και ουσιαστικά δεν θα αναλωθεί πολύ χρόνο από τον προπονητή ώστε να μπούμε πάλι σε καλή φυσική κατάσταση και θα ασχοληθούμε μόνο με το τακτικό κομμάτι των παιχνιδιών. Κοίταξε, πάντα σε έναν αγώνα μπάσκετ υπάρχουν πιθανότητες, εννοείται. Δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι αχτύπητη. Είναι με ένα πολύ καλό σύνολο με πολύ καλούς παίκτες. Αλλά αυτό δεν πάβει να μας. Αυτό μάλλον δεν μας κάνει εμάς να μην έχουμε ελπίδες σε αυτό το παιχνίδι. Παίζουμε στην έδρα μας. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε το δικό μας ρυθμό, ώστε να μπορούμε να πάρουμε το παιχνίδι εκεί που θέλουμε εμείς για να μπορέσουμε να το χτυπήσουμε όπως κάναμε στην Αυστρία, που όπως είπα και πριν ήμασταν άτυχοι.